σκεφτούμε λίγο. Γιατί καταλαβαίνω ότι μέχρι τώρα εντάξει, κάτι σνίκ, κάτι αυτά, κάτι καλάβρια. Εντάξει. Γιατί δεν είναι σοβαρό ο ΣΝΗ. Όλοι είναι σοβαροί, αλλά αυτό που θα πω είναι πιο σοβαρό τώρα. Γιατί αυτό που θα πω τώρα δεν το γνωρίζουν ούτε οι άνθρωποι που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη εκπομπή. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν που έχω από χθες το βράδυ, γιατί εγώ ξέρω κάποιον που ξέρει κάποιον που ξέρει κάποιον, που είναι κουμπάρο για Δικιάρογλου. Ναι. Δεν κάνω ρεπορτάζ δηλαδή. Ασφαλής πληροφορία. Πες τώρα, Χριστιανέ. Το My Style Rocks από εχθές δόθηκε εντολή να ξεστηθεί το σκηνικό. Που σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το ξαναδούμε στους δέκτες μας. Ποτέ. Κοιτάξτε, αυτό που ξέρω εγώ ως πληροφορία είναι ότι δόθηκε. Μα εχθές... δεν ολοκληρώθηκε. Γι' αυτό. Α, ναι. Έλα. Τι. Εγώ νόμιζα ότι είχε ολοκληρωθεί ο Αφροδίτη. Λοιπόν, ακούστε. Έχουν, ενώ ότι είναι λίγο περίεργο να σταματήσει τελείως. Η Αφροδίτη μπορεί να επιβεβαιώσει ότι. Μα το είχαμε πει ότι πάγωσε λόγω συνθηκών. Ότι ρωτάνε οι άνθρωποι. Υπάρχουν καταστήματα να πάνε να ψωνίσουν. Συντάκτες, ότι έχει πάγωση. Ότι δεν μπορούν να μπαίνουν στα δοκιμαστήρια. Ωραία. Γιατί είναι μια συνθήκη, πρέπει να τη δούμε πολύ προσεκτικά. Μπορείς όμως να βρεις τον τρόπο. Το επόμενο στάδιο λοιπόν ήταν ότι άρχισαν να ρωτάνε τι θα γίνει. Ναι. Από το σταθμό απέφευγαν να απαντήσουν. Σίγουρα οι συντελεστές δεν γνωρίζουν. Αυτό που ισχύει είναι ότι από εχθές δόθηκε εντολή να ξεστηθεί το σκηνικό. Τώρα τι να πω. Μπορεί να με το κόψουν, μπορεί να πάνε το σκηνικό να το πάνε πιο παραλιακά. Να έχει αέρα. Σε ανοιχτό χώρο. Okay. Σημασία έχει. Ο λόγος έμαθες. Όχι. Αυτό που ξέρω είναι ότι ένας από τους λόγους είναι ότι λόγω της απαγόρευσης των πτήσεων ανάμεσα στις. Ελλάδα-Τουρκία. Ακριβώς. Δεν μπορούν να έρθουν εκπρόσωποι της Ατζούν ή Τζαλίντι Τζιμίντια εδώ να ελέγξουν το αποτέλεσμα και να έχουν την επιμέλεια. Την επιμέλεια, ναι. Αυτό είναι ένας από τους λόγους. Τώρα τι να σας πω. Αυτά ξέρω. Πάρε την Έλληνα Χριστοπούλου. Δεν το σηκώνει. Εσύ γάμι το σηκώνει. Κοίταξε, ξυλώνεται το σκηνικό. Για πάρε, γράψε. Είμαι η Βίκα για σήκωσε το θέλω να σου. Δηλαδή το να λιγοστέψουν τα γυρίσματα για να έχεις πιο γρήγορα ένα αποτέλεσμα, γιατί είναι δύσκολες οι συνθήκες των γυρισμάτων, είναι ένα κομμάτι. Το να το σταματήσεις όμως, τι θα γίνει με τα έπαθλα, τι θα γίνει με αυτά που έχουν υπογράψει, με την νικήτρια, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν και οικονομικά. Ναι. Με τα συμβόλαιά του, με την παρουσιάστρια. Υπάρχουν παιδιά που κατοχυρώνουν τους σταθμούς. Και αναφέρουν ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και σοβαρού κινδύνου που ανωτέρας είναι σε εθνικό επίπεδο ναι, και ανωτέρας βίας, ναι. Δικαιολογείται. Αλλά αν και η Ατζούν και ο Sky αποφασίσουν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει για λόγους ασφάλειας των εργαζομένων, τότε είναι δικαιολογημένοι, γιατί είναι το θέμα των καταστημάτων. Πάντως δύσκολα, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς, δύσκολα αν ξεστηθεί ένα σκηνικό, δεν σημαίνει τέλος, ναι. Δεν σημαίνει τέλος για πολύ, το... Ναι, όχι, όχι, όχι. Να κάτι... για την παραγωγή. Είναι τέλος. Είναι ναι, τέλος. Όταν... Γιατί είναι, είναι πάρα πολλά τα λεφτά, δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό του budget δίνεται στο να μπουν τα σκηνικά, εργατοώρες, τα φώτα, κοίτα, δεν είναι απλή διαδικασία. Δηλαδή όταν ξεστήνει σκηνικό είναι γεια σας. Εγώ δεν αμφισβητώ καθόλου αυτό. Εμείς δηλαδή για την επόμενη χρονιά δεν έχουμε, δεν ξεστήνεις, το αφήνεις γιατί... Και κάτι άλλο μικρό που θυμήθηκα, για να στηθεί το σκηνικό του, είναι πρακτικό τώρα, το σκηνικό My Style Rocks, έχει ξεστηθεί το μισό voice. Οπότε αν είναι να πάνε σε voice, που τους έφερε και τα νούμερα, θα πρέπει, δεν μπορούν να... Επικοινωνήσαμε με την Χριστοπούλου τώρα και είπε ότι όντως δεν έχει καμία ενημέρωση μέχρι στιγμής. Α, μίλησαν με την... Α, μίλησαν με την... Α, δεν σου σκορίζει. Ναι, πάρε. Λοιπόν, ήξερα, πάμε στον...